Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για αυτό το θέμα το οποίο συζητήθηκε χθε στην α, Βουλή. Έχουμε μαζί μα τον α, κύριο Άλκη Δίκαιο, αρχιτέκτονα μέλο του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ. Γεια σα, κύριε Δίκη. Καλημέρα. <laughs> Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στους ακροατέ. σας ψάχνουμε κάθε, μέρα, κάθε μέρα το δίκαιο μα ψάχνουμε, να σα πω την αλήθεια. <laughs> <laughs> Όλοι μα. Ναι, όλοι μας το ψάχνουμε. Λοιπόν, ε, βεβαίω σε αυτή την περίπτωση, ε, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά, πραγματικά έχουμε ακούσει πάρα πολλά, τι βλέπετε να συμβαίνει. Γιατί κάποιοι λένε ότι θα πρέπει ό, όλα τα παράνομα να κατεδαφιστούν. Και συμφωνούμε πάρα πολύ μαζί μου, όλοι με αυτό. Να κατεδαφιστούν. Βεβαίω θα κατεδαφιστούν όλα, λένε κάποιοι άλλοι, γιατί είναι σχεδόν όλα παράνομα. Ε, οι άδειε είναι. Δεν θα μιλήσω για τα χτίρια που χτίστηκαν πριν την πολιοδομία, πριν το 90 δηλαδή, που εκεί είναι ένα άλλο βραχνά, αλλά για αυτά που συμβαίνουν μετά. Ε, φάνηκε ξεκάθαρα, αγαπητή Κατερίνα, ότι εκτές από τη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντο το θέμα είναι εξοφθαλμαπλό, απλό. Δηλαδή, πρόκειται για μια παράνομη οικοδομή όπου οι διοκτήτε τη γη ε, την έχουν ανεγείρει χωρί τι απαιτούμενε άδειε. Ε, στέκομαι λίγο στη δήλωση στο σχόλιο του Διευθυντή του τμήματος πολεμιάς και Εκκύσεως ε, στη συνεδρία, όπου έχει πει ότι συγκεκριμένες ε, αναπτύξεις δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα, αυτό που ζητούμε εμεί, σαν επιμελητήριο και σαν σύλλογο Αρχιτεκτονών Κύπρου, είναι η άμεση κατεδάφιση τη ε, ε, παράνομη οικοδομή. Mm -hmm. Αντιθέτω, δυστυχώ βλέπουμε ότι αδυνατεί το κράτο να επιβάλλει οποιοδήποτε πρόστιμο ή οποιοδήποτε επιβολή διατάγματο κατεδάφισης για να αντιμετωπίζονται αυτέ οι παρανομίε άμεσα. Mm -hmm. Έτσι, ε, ζητούμε Αυτό που ζητούμε από το, απ το κράτο είναι να βρεθούν άμεσα οι μηχανισμοί, και αυτό είχε διαφανεί χτε από τη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για να αντιμετωπίζονται άμεσα αυτέ οι περιπτώσει. Να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην γίνονται στραβά μάτια, εγώ θα πω που μπορώ να, να, να το πω αυτό. Ε, 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 γιατί, γιατί, γιατί το λέω, ο κ. Περδίκη, όταν το φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το συγκεκριμένο το θέμα, μα είπε ότι παραδίπλα υπάρχει και μία αίθουσα δεξιότητα. Η οποία συζητήθηκε και αυτή χθες. Και αν ψάξουμε και όχι μόνο σε ζώνες που είναι νατούρα, αλλά και σε άλλες ζώνες που δεν είναι νατούρα, γίνονται διάφορες παρανομίες, χτίζονται, παραχτίζονται, κάνει ο καθένας την ανάπτυξή του ε, χωρίς τις απαιτούμενε άδειες. Άρα ε, το θέμα είναι να υπάρχει και η βούληση να γίνεται άμεσο εντοπισμό και άμεσα να σταματούν. Ε, δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση κύριε Δίκαι συμφωνούμε. Δυστυχώ ε, απουσιάζει ο επιτόπιο έλεγχο είναι αυτό αυτή τη στιγμή που πολεμάει το επιμελητήριο να εφαρμόσει με, την, ε, με το νέο πλαίσιο αδειοδότηση και την μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση ένα νέο τρόπο ελέγχου τη ανάπτυξη, ώστε να εφαρμόζεται επιτόπιος έλεγχο και από τι αρχέ αλλά και μέσω του θεσμού του ελεκτή δόμηση. Σα κάλυψαν ε... χθε οι η δημοτική αρχή τη Αγία Νάπα, ο Δήμαρχος δηλαδή, σα κάλυψε με τι τοποθετήσει του. Εντάξει, είναι δύσκολη αυτή η περίπτωση γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η γη είχε γίνει πρόσφατα σε, σε Natura το 2019, ε, όμως ε, οι διοκτήτες της γης θα έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόμενο αντισταθμιστικό μέτρο, δηλαδή ανταλλαγής ε, τεμαχίου ναι, ναι. από το... Και αυτό, και αυτό εφερ, αφ, εφαρμόζεται στην ε, περιοχή της ελεύθερης ε, του σαν πολιτική. Mm -hmm. ε, γενικότερα δεν είμαστε ικανοποιημένοι σαν ΕΤΕΚ από την αντιμετώπιση αυτού του συμβάντος. Θα έπρεπε να επιβληθούν προστήματα, βα, βαριά προστήματα. Είναι έγκλημα το να ανεγείρει παράνομες οικοδομές, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές και ειδικέ ζώνες προστασίας. Είναι, 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 είναι έγκλημα. Mm -hmm. Άρα θα έπρεπε οι αρχές να επιβάλλουν προστήματα και να επιβληθεί άμεσα διάταγμα κατεδάφιση, ούτω ώστε να, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάσταση του τοπίου. Ε, είμαστε, γι, αυτό, γι αυτό τον το λόγο είμαστε στα, στα, στα χαμηλότερα επίπεδα στι λίστε τη Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη προστασία των βιότοπων μα και του περιβάλλοντο μα, αγαπητή yeah. Κατερίνα, λόγω του ότι δυστυχώ λείπ, η κουλτούρα καταρχήν και δεύτερο ε, λείπουν οι μηχανισμοί για να γίνονται αυστηροί ελέγχοι και να επιβάλλονται προστήματα σε, σε τέτοιε περιπτώσει. Και είναι από αυτό την που άλλη, αυτό να που προκαλεί και το αίσθημα του κόσμου είναι το εξή. Ε, γιατί ε, ε, ο, ό,τι και να λέμε, τα, τα βλέπουμε δηλαδή είναι μπροστά στα μάτια μα. Από την άλλη, και το εξή. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε κάποιος να πει ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Όπω δεν βγήκε κάποιο να πει για την αίθουσα δεξιώσεων που τελείωσε, έγινε, χτίστηκε πάρα πολύ ωραία, έτοιμο το προϊόν. Αν δεν έβγαινε κάποιο να το επισημάνει, τι θα γινόταν δηλαδή. Κανεί δεν θα έπαιρνε χαμπάρι ότι έγινε αυτό μέχρι να βγει κάποιο να το πει. Πρέπει δηλαδή να αντικαταστήσουμε τι δημοτικέ αρχέ, τι αστυνομικέ αρχέ, του ελέγχου των αρμόδιων υπουργείων, τι άδειε, όλα αυτά με το ο καθένα κάνει ό,τι θέλει μέχρι κάποιο να τον βρει. Δεν υπάρχουν διαδικασίε. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλο. Υπά, Ακριβώ. Υπάρχουν διαδικασίε που πρέπει να ακολουθηθούν και εμεί, σαν μηχανική Κατερίνα, φέρουμε τεράστια ευθύνη. Ε, στο να καθοδηγούμε του εντουλέ μα σε, σε, σε αυτή τη σωστή διαδικασία. Ναι. Προ, Προφανώ σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν Βέβαια. μηχανικοί εμπλεκόμενοι οι οποίοι θα, έπρεπε, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του και ήδη έχουν καλεστεί από το επιμελητήριο να λογοδοτήσουν και εξετάζεται, γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή να δούμε ποιε ε, και πόσε είναι οι ευθύνε Έχετε δίκιο σε αυτό υπάρχουν. που λέτε. Δηλαδή, εγώ είμαι εργολάβο ή είμαι μηχανικό ή είμαι ηλεκτρολόγο ή είμαι οτιδήποτε. Έτσι, έτσι, αυτά. Θα, θα, δεν πρέπει να έχω την άδεια οικοδομή. Δεν πρέπει και να την έχω. Άδεια. Και την, την, άδεια, και την, την πολυμική πολυμική. άδεια, και την, άδεια Προφανώς και την άδεια οικοδομή, προφανώ και τι μελέτε, τι απαραίτητε μελέτε. Άρα, στην όλη διαδικασία να εμπλέκονται διάφοροι παράγοντε, οι οποίοι δεν μπορεί απλά να ξεκινήσει να χτίζει χωρί όλα αυτά τα. Διαφορετικά θα χτίζαμε όπω θέλαμε και δεν θα περιμέναμε άλλη 1,5 χρόνο να πάρουμε τι άδειε για να ξεκινήσουμε χτίσιμο. Ακριβώ, ακριβώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δίκαιο, να είστε καλά. Καλημέρα σα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλημέρα. Γεια σα, γεια σα.